200 χρόνια η Ελλάδα μας ελεύθερη. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Μια μολυβιά χαράς. Το νέο βιβλίο του Γιώργου Μπάρλα για τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και την πείνα τους για τον Θεό. Μια μολυβιά χαράς. Η επιθυμία του Θεού, πώς αυξάνεται και η χαρά που φέρνει στην καρδιά. Γιώργος Μπάρλας, μια μολυβιά χαράς. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη. 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Για την οικογένεια θα μιλήσουμε και σήμερα με το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γανωτή στην παρέα μας «Ας κοιτάξουμε τα παιδιά μας στα μάτια» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Κείμενο με τίτλο «Γιατί χωρίζουν τα ζευγάρια» και δεν είναι και λίγα αυτά που χωρίζουν, φίλοι ακροατές. Τα μισά περίπου ζευγάρια στην Ελλάδα χωρίζουν και πολύ περισσότερα στην Ευρώπη, αλλά μην ανησυχείτε, ότι γίνεται στην Ευρώπη έρχεται σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Κάθε πρωί που ξυπνάμε ξαναθυμούμαστε το μόνιμο καημό μας, τον καημό να ευτυχήσουμε. Και η ευτυχία μας έχει ως πρώτιστο στοιχείο την κοινωνία. Ευτυχούμε όταν βλέπουμε ότι αγκαλιαζόμαστε και αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλον. Η εκτίμηση των άλλων αποτελεί μέτρο τιμής μέσα στην κοινωνία και η αγάπη των άλλων στο πρόσωπό μας συνιστά την αιτία της ευτυχίας μας. Και εκεί όπου βρίσκουμε την εκτίμηση και τη συμπάθεια των άλλων, εκεί θέλουμε να μένουμε και με εκείνο το περιβάλλον είμαστε ενωμένοι. Γι' αυτό και το παιδάκι αποζητάει την αγκαλιά των γονιών του και το αρνάκι τρέχει πίσω από τη μάνα του. Και ενώ το αρνάκι χρειάζεται τη μάνα του, ώσπου να μπορεί να βόσκει μόνο του, ο άνθρωπος που έχει και ψυχικές ανάγκες σε όλη του τη ζωή, χρειάζεται τη συμβίωση και την κοινωνία και την παιδεία των οικείων του σε όλη του τη ζωή. Ακόμη και την κοινωνία ολόκληρη χρειαζόμαστε, δηλαδή και τους κοντινούς και μακρινούς κατοίκους αυτής της γης. Και τους πεθαμένους ακόμα χρειαζόμαστε και ουσιαστικά από το έργο τους και τα πλούτη που σώρευσαν πάνω στη γη, ζούμε κι εμείς σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μόνο μέσα στην ενότητα με το σύμπαν αναπαυόμαστε. Κέντρο της κοινωνικότητας όμως είναι η κοινωνία με τους γονείς, με τα παιδιά μας και κυριότερο κέντρο η σχέση του ζευγαριού. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σχέση με τους γονείς και τα παιδιά μας χαρακτηρίζεται από το οικογενειακό δίκαιο ως συγγένεια, ενώ το ζευγάρι αναγνωρίζεται ως ένας άνθρωπος και όχι ως συγγενής. Αυτή είναι η λογική έννοια της κοινωνικότητας και όταν ισχύει και βιώνεται κανονικά, είναι αδιανόητος ο οποιοσδήποτε χωρισμός, οποιαδήποτε ακόμη και διάσταση προσώπων. Κι όμως η διάσταση και ο χωρισμός παραμονεύουν στη ζωή μας και επεμβαίνουν συχνά και διαλύουν τις σχέσεις των ανθρώπων. Και ο καημός για αυτούς τους χωρισμούς που είναι πολλοί στην εποχή μας και μας δηλητηριάζουν τη ζωή, αφού ματαιώνουν τον κυριότερο λόγο της ευτυχίας, είναι μεγάλος, είναι η βαριά ταφόπλακα της ευτυχίας.
Ιδιαίτερα αυτός ο χωρισμός των γονιών είναι το μαύρο σύννεφο που μαυρίζει τις ψυχές των παιδιών. Τα ζευγάρια που χωρίζουν έχουν έτοιμο ένα μύθο αληθοφανή και απαριθμούν επιχειρήματα για να στηρίξουν τη δική τους αθωότητα και την ενοχή του άλλου προσώπου. Τα παιδιά όμως που καταλαβαίνουν με το αλάνθαστο ένστικτο της καρδιάς δεν γελιούνται εύκολα. Η κόλαση των χωρισμένων γονιών εγκαθίσταται μέσα στις καρδιές των παιδιών τους. Και εκείνο που βασανίζει περισσότερο τα παιδιά είναι το παράλογο του θέματος. Πώς μπορεί η αγάπη να αλλάξει, να μεταμορφωθεί σε μίσος? Το ερώτημα είναι υπαρξιακό και το γεγονός ότι μένει αναπάντητο συγκλονίζει την ψυχή των παιδιών, την ειδοποιεί για τη χαμένη για πάντα ευτυχία τους και τότε έρχεται η ώρα των ναρκωτικών. Γι' αυτό όλοι σχεδόν οι χρήστες είναι παιδιά ή λίγο πιο πάνω. Τελικά ποιος θα απαντήσει στο ερώτημα γιατί χωρίζουν οι άνθρωποι και μάλιστα ποιος θα απαντήσει στα παιδιά? Πολύ συχνό είναι το φαινόμενο οι άνθρωποι να χωρίζουν γιατί ποτέ δεν ενώθηκαν. Η σχέση τους διαμορφώθηκε με μια διαδικασία πορνική. Για μια σαρκική ικανοποίηση χρησιμοποιούν ο ένας τον άλλο και για κάποια ασφάλεια κάνουν τη σχέση τους θεσμό. Νομίζουν ότι έτσι κάνουν μια ρυθμισμένη κοινωνία με έντιμο πρόσωπο. Μια τέτοια οικογένεια όμως πολύ εύκολα διαλύεται. Τα ζευγάρια χωρίζουν γιατί το ζητούμενο στη σχέση τους, δηλαδή η σαρκική ειδονή, βρίσκεται εύκολα και χωρίς την προσωπική αναγνώριση. Καμιά αναφορά στην ιερότητα του δεσμού και στην ευλογία δεν ισχύει, γιατί με την περιφρόνηση του μυστηρίου, της ένταξης του δεσμού μέσα στη θρησκευτική παράδοση που είναι και κοινωνική, το ζευγάρι δεν αισθάνεται την ιερότητα στη σχέση τους, είναι σαν ακτιβιστές που κάνουν μια εντυπωσιακή κίνηση που δεν έχει τη δύναμη της συνέχειας. Για να μην ενοχλούνται οι άνθρωποι με αυτές τις ανευλόγητες σχέσεις και να μην φοβούνται αυτόν που νομοθετεί και συντηρεί την έγκαμη συμβίωση, αυτό σημαίνει ότι έχασαν το φόβο του Θεού και την τροπή των ανθρώπων. Έχουν χάσει και τη μνήμη του βαπτίσματός τους, έγιναν ξένοι για το Θεό και την Εκκλησία. Σε παλιότερες γενιές δεν άνοιγαν οι γείτονες τα παράθυρά τους που έβλεπαν προς το σπίτι του Αστεφάνου του Αντρόγινου. Τους ενέπνεε φρίκη. Βέβαια, αυτή η αντιμετώπιση αποτελούσε ηθικολογία, αλλά λειτουργούσε αποτρεπτικά για τη μίμηση από άλλους. Το κρυφό και ανομολόγητο δράμα των γάμων χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας είναι ότι εφόσον το πλησίασμα του ζευγαριού αποσκοπεί μόνο στη σαρκική ειδονή, τότε πρέπει η διάθεση και η σκέψη να γυρίζει μόνο γύρω από αυτό. Έτσι ο καθένας αισθάνεται την ανάγκη να βρίσκεται σε διαρκή ερωτική διέγερση. Αυτό εκτός το ότι κουράζει ψυχικά και σωματικά τους ανθρώπους, τους αφαιρεί και ένα ανάλογο μικρό ή μεγάλο μέρος της ειδονής κατά τη σαρκική επαφή. Και τότε πέφτει το εξωτικό όνειρο σε ρουτίνα. Και να σκεφτεί κανείς πόσον αγώνα και πόσες θυσίες έκαναν οι άνθρωποι για να στεριώσουν αυτό το δεσμό. Οι πιο ανώριμοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ειδονή ζωηρεύει από το αίσθημα της αμαρτίας, επειδή αυτό ήταν το αρχικό αίσθημα. Νομίζουν ότι όσο υποτάσσονται σε ένα νόμιμο τρόπο, τόσο ατονεί το ερωτικό αίσθημα. Δεν υποπτεύονται ή δεν αξιολογούν ότι το πρώτο αίσθημα της ερωτικής σχέσης ήταν η αίσθηση της αμαρτίας που τη συνόδευε και ότι χωρίς να το καταλαβαίνουν απολάμβαναν την ίδια τη γεύση της αμαρτίας. Και όσο η σχέση γίνεται πιο νόμιμη και αποδεκτή από την κοινωνία, τόσο πιο άχρωμη γίνεται. Και αυτό θεωρούν ως αιτία των πολλών διαλύσεων που γίνονται σε αυτή τη φάση της ζωής του ζευγαριού. Η αιτία όμως είναι που βάζουν στόχο την ίδια την επιδίωξη της αμαρτίας. Χαριτωμένη η σχέση του ζευγαριού που με αγάπη αφοσιώνεται στα έργα της οικογένειας και του επαγγέλματος, και αφήνουν την ερωτική διάθεση να κοιμάται ως την ώρα της κοινής ανάπαυσης και τότε η ευχαρίστηση είναι γεμάτη.
Είναι ζυγιασμένη και συνδυασμένη με την ψυχική και με τη σωματική επαφή συγχρόνως. Τότε όλα είναι εξευγενισμένα σε αυτή τη σχέση. Τότε μπορούν να ονειρευτούν οι δυο τους και τα παιδιά τους που έρχονται και τις θυσίες που είναι έτοιμοι να κάνουν ο ένας για τον άλλο και τα κοινά ιδανικά που τους ενώνουν. Αυτός είναι ο έρωτας του χριστιανικού ζευγαριού που δεν φοβάται χωρισμούς και διαζύγια. Δεν φτάνει όμως κανείς σε αυτή την αρμονική σχέση του χριστιανικού γάμου μόνο με σκέψη και θέληση. Ο σωστός βίος είναι μια εκστρατεία. Οι νεοσύλλεκτοι χρειάζονται άσκηση. Η ζωή του ζευγαριού είναι μια διαρκής άσκηση στις αρετές της ζωής. Πρέπει να ξέρουν ότι η υπέροχη σχέση τους είναι διαρκώς το στόχαστρο των όπλων του διαβόλου. Τα σκάνδαλα είναι συνεχόμενα και αποσκοπούν στην καταβαράθρωση της καθαρότητας της ψυχής, της πλούσιας αγάπης και της ταπείνωσης που είναι σαν κήποι μέσα στους οποίους μόνο φυτρώνουν και ευωδιάζουν τα άνθη της συζυγικής ευτυχίας. Οι αρετές από τους ηθικολόγους χαρακτηρίζονται ως κατακτήσεις του ανθρώπου. Από μια άποψη βέβαια είναι κατακτήσεις του ανθρώπου, αλλά ο αγώνας για την κατάκτησή τους είναι η προσευχή. Αν κατορθώναμε τις αρετές μας με την ηθική μας δύναμη, όπως πιστεύουν οι ειδωλολάτρες, ποιος θα μας γλίτωνε από την υπερηφάνεια. Αυτός είναι ο πιο μεγάλος πειρασμός. Τώρα όμως που θεωρούμε τις αρετές δωρεές του Θεού, μπορούμε να ανέβουμε πολύ ψηλά χωρίς να χάσουμε την ταπείνωσή μας. Ο σημερινός κόσμος πρέπει να ξεπεράσει τον πειρασμό του ορθολογισμού για να βρει λύση στα προβλήματά του. Δεν μπορείς να σώσεις την ενότητα στην οικογένεια και σε κάθε καλή σχέση χωρίς να ξεκινάς από την ενότητα της Αγίας Τριάδος και την ενότητα του καθενός μας με το σώμα της Εκκλησίας. Όλες οι προσπάθειες έξω από αυτά είναι απλές ηθικολογίες. Ο κόσμος χωρίζει γιατί είναι χωρισμένος από την Εκκλησία. Ο Θεός επεμβαίνει θαυματουργικά και συντηρεί την ενότητα των ζευγαριών. Κάνει τα πρόσωπα να νιώθουν ευτυχισμένα με την ενότητά τους και να αισθάνονται εύκολοι και ευχάριστοι κάθε θυσία για αυτήν. Όχι μόνο την αγαπητική ενότητα του ζευγαριού σώζει η εκκλησιαστική άσκηση, αλλά και κάθε άλλη σχέση στην ενότητα. Όλη η κτήση δημιουργήθηκε και υπάρχει σε μια απέραντη ενότητα και συλλειτουργία. Η καταφθαρής αφήσεις του γένους ημών έφερε τη διάσπαση μέσα στον κόσμο και τώρα όσο ξαναδένεται ο κόσμος με την ευλογία του Θεού, όσο ξαναγαπιούνται οι άνθρωποι, τόσο ξανασμίγουν τα όντα, τα άψυχα και τα έμψυχα και η φύση ξαναγυρίζει στο καταφύσιν της. Το βλέπουμε αυτό στο παράδειγμα των Αγίων μας, σαν τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο και άλλους, που μέρωναν τα αγρίμια, μιλούσαν με τα πουλιά, άκουγαν τα λουλούδια, γλύκαιναν με τρυφερότητα τη φύση γύρω τους. Και αυτό γιατί η χάρη του Θεού ξανάφερνε στην κτήση τον Παράδεισο. Έτσι και τα παιδιά μας ξαναγυρίζουν στις εγκαταλειμμένες οικογένειες, ξανασμίγουν τα ζευγάρια, συνεννοούνται οι συνέτεροι, ειρηνεύουν τα έθνη, ησυχάζουν τα συνδικάτα, όλα σε τέτοιο βαθμό, σε όσο βαθμό η μετάνοια και η προσευχή γίνονται η αναπνοή των ανθρώπων. Όταν λείψει η ανάσα του Κύριε Ελέησον, τα πάντα θα χωρίζουν. Τα ζευγάρια, οι οικογένειες, οι λαοί και τα ζωντανά, όλα θα τρώγονται. Κύριε Ελέησον. Thank you.
εσείς πως δεν χωρίσατε ακόμα ένα άλλο κείμενο του Κώστα Γανωτή? Είναι μια ερώτηση δύσκολη, έχει και ένα χιουμοριστικό τόνο βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ζευγάρια που δεν χωρίζουν δεν είναι η πλειοψηφία πια. Βλέποντας κανείς την εποχή μας ζευγάρια ταιριασμένα και αγαπημένα, απορεί πως τα κατάφεραν και δεν εχώρισαν ακόμα. Μα θα πείτε, δεν συντρέχουν προφανώς οι λόγοι του χωρισμού. Στα χρόνια τα δικά μας ακόμα πράγματι υπήρχαν συμβατικοί λόγοι για το διαζύγιο και τέτοια ήταν η μοιχεία, η ασωτεία, η κακομεταχείριση. Στη δική σας εποχή η διάσταση του ζευγαριού που οδηγεί στη διάλυση της οικογένειας αποκαλύπτει την πραγματική αιτία της, την απουσία του Θεού. Χωρίς άλλη αιτία διαπιστώνουν ένα πρωί ότι δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον. Η έλεξη των συζύγων χαλαρώνει και σβήνει με τρόπο που και οι ίδιοι δεν τον καταλαβαίνουν. Δεν μπορούν να εξηγήσουν το γεγονός με τη γλώσσα που έμαθαν να χρησιμοποιούν, τα οικονομικά δηλαδή αίτια, τα βιολογικά, τα αισθητικά κλπ. Και ενώ δεν έχουν να επικαλεστούν ένα από τα συμβατικά αίτια, βρίσκονται με έκπληξη μπροστά στο ψυχολογικό φαινόμενο να μην αντέχουν την ύπαρξη, την παρουσία του άλλου, του συζύγου τους, δηλαδή να μην αντέχουν την ίδια τη σχέση. Κοιτάξτε το σημερινό άνθρωπο που ενώ καίγεται από τη μοναξιά, συγχρόνως επιδιώκει την απόλυτη μοναξιά, τη μοναξιά να μην προσδιορίζεται από καμία σχέση. Αυτή είναι η μοναξιά της κόλασης. Ο γάμος διαλύεται γιατί δεν προσφέρει στο ζευγάρι την απόλαυση που προσδοκούσαν να απολαύσουν όταν παντρεύονταν. Μόνο η τέλεια παράδοση του ενός στον άλλο, χωρίς άλλες οποιασδήποτε παρεμβολές σκέψεων, λόγου χάρη, σκοπιμοτήτων, φόβων, μπορεί να δώσει την ευτυχία του γάμου. Λέω μπορεί γιατί υπάρχει μια προϋπόθεση ακόμα που δεν ισχύει στα ζώα. Η αίσθηση του χρόνου, της τύχης, η βεβαιότητα του προσωρινού της ζωής και του θανάτου δηλητηριάζει την ευτυχία σε κάθε σχέση και βέβαια και του γάμου. Το αβέβαιο των προθέσεων του άλλου μπαίνει στη σχέση του ζευγαριού. Ποιος θα εγγυηθεί τη συζυγική πίστη, την ειλικρίνεια και την αντοχή του άλλου στους πειρασμούς? Έτσι η συζυγική σχέση προχωρεί κάτω από την απειλή της αποτυχίας και το διαζύγιο έρχεται σαν όριμος καρπός. Κι έτσι φαίνεται η αίσθηση της ζωής του ανθρώπου του πολιτισμού. Η θέα του κόσμου δεν του προσφέρει ευχαρίστηση, όσο και αν ορκίζεται για το αντίθετο. Επιστραδεύονται οι ειδονές για να παρηγορήσουν προσωρινά τον άνθρωπο και επινοούνται άπειρες πολυπίκυλες γεύσεις και αποχρώσεις ειδονών, έτσι για ένα ξεγέλασμα της απαρηγόρητης ψυχής που θρυνεί βουβά τη χαμένη παιδική αθωότητα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η σύγχρονη οικογένεια μας αποκαλύπτει τα μεταφυσικά αίτια της αποτυχίας της και αντίστοιχα βέβαια τα μεταφυσικά αίτια της επιτυχίας της. Όταν λείπει και δεν καλλιεργείται η εκκλησιαστική ζωή της οικογένειας, η οικογένεια δεν σώζεται ούτε με καλές προθέσεις και άλλες προϋποθέσεις. Του λόγου το αληθές πιστοποιείται με ένα απλό κοίταγμα γύρω μας. Η χριστιανική οικογένεια μέσα στη χλέβη του κόσμου επιβιώνει και ταΐζει η οικογενειακή ευτυχία τα μέλη της και σκανδαλίζει με τον τρόπο της επιτυχίας της που είναι τρόπος καθαρά αξιολογικός. Προβλήματα έχει πολλά, υποκειμενικά και αντικειμενικά, αλλά τα ξεπερνάει χωρίς τις συμβατικές διαδικασίες που αναγνωρίζει η κοινωνία. Πιστικό παράδειγμα είναι η επιβίωση των πολύτεκνων οικογενειών με τα αντιστρόφως ανάλογα εισοδήματα. Η χριστιανική οικογένεια αναπαύει το ζευγάρι και ο ένας αναγνωρίζει στο πρόσωπο του άλλου τον ίδιο το Θεό και μια ατμόσφαιρα άνεσης, εμπιστοσύνης και ασφάλειας την αγκαλιάζει. Βέβαια, υπάρχει το πρόβλημα να έχει ο ένας όλη αυτή τη διάθεση και να μην βρίσκει ανταπόκριση από τον ή την σύντροφό του. Είναι μεγάλος ο καημός και ο αγώνας σε τέτοιες περιπτώσεις. Τότε γίνεται ο γάμος μαρτύριο. Η λέξη μαρτύριο στην κοσμική γλώσσα ακούγεται απέσια. Στην εκκλησιαστική γλώσσα όμως μοσχοβολάει η βασιλικά κερόδα. Είναι η εικόνα του Χριστού κρεμασμένου στο σταυρό, του νυμφίου της εκκλησίας, που γρήγορα ανασταίνεται μέσα σε άπειρη δόξα. Αν υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο άνθρωποι που εμπνέουν εμπιστοσύνη και ελπίδα για το μέλλον, αυτοί είναι οι μάρτυρες. Στην ιερολογία του γάμου την κεντρική θέση έχει ο χορός του Ισαΐα.
όπου ο Ισαΐας χορεύει για τον παρθενικό τοκετό της Θεοτόκου, γιατί και ο έγκαμος τοκετός έχει μεγάλο μερίδιο από το μυστήριο της Θεοτόκου. Αυτό ισχύει για όλες τις μητέρες, αλλά το αισθάνονται περισσότερο οι αδικημένες μητέρες. Γι' αυτό ο χορός συνεχίζεται με τα λόγια «Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες». Η συνηθισμένη διαμαρτυρία των αδικημένων συζύγων είναι γιατί τα βάρη, οι συνέπειες και οι ενοχές να πέφτουν όλα στον ένα και ο άλλος να φαίνεται άψογος. Σε όλη αυτή τη δοκιμασία, απάντηση και σωτηρία δίνει ο Σταυρός του Χριστού. Ο κόσμος ακούει δύσκολα ένα τέτοιο λόγο, γιατί έχει διαφημιστεί υπερβολικά ο ρόλος της ψυχολογίας. Η ψυχολογία κάνει τις διαπιστώσεις της με βάση τις διάφορες σχολές της και επινοεί τρίκ για την πρακτική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Αγνοεί και αποθεί τα βαθύτερα αίτια των ψυχικών νοσημάτων, την παραβίαση δηλαδή της ανθρώπινης φύσης, σωματικής και ψυχικής, επισημοποιεί τις ενοχές και παρουσιάζει τον άνθρωπο έρμεο των ενστίκτων και των τραυματικών εμπειριών του παρελθόντος. Επίπεδα του ασυνειδήτου ενοχοποιούνται για να δείξουν τον άνθρωπο άβουλο όν και ανεύθυνο. Εκείνο που κυριαρχεί στην ψυχολογία είναι η απρόσωπη μοίρα, και οι άνθρωποι παραδίνονται σε αυτή την απρόσωπη μοίρα με τη δυνατότητα μόνο κάποιων ελαφρύνσεων προσωρινών. Όλα αυτά τα φαντάσματα της ψυχολογίας τα εξαφανίζει η Εκκλησία με την κατάργηση της δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη για την Εκκλησία είναι η άφεση των αμαρτιών μέσα στην αγκαλιά ενός πατέρα, που αναιρεί και την αμαρτία και την ενοχή. Και αυτό το εκφράζει και το καλλιεργεί μόνον η Ορθοδοξία. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία η αμαρτία αποτελεί προσβολή του αξιώματος του Θεού, και ο αμαρτωλός βασανίζεται από ανεξάλειπτες ενοχές, ώσπου να πληρώσει την προσβολή του και να ικανοποιήσει έτσι το κύρος της θεότητας που την προσέβαλε. Γι' αυτό μέσα στη Δυτική Θεολογία, όπως άλλωστε και στην Παλαιά Διαθήκη, ο άνθρωπος παραμένει ισόβια ένοχος. Έτσι βέβαια η θυσία του Χριστού περισσεύει. Η τρελή αγάπη του παράφορου νυμφίου δεν κατανοείται, και μια διάσταση μόνιμη ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο συντηρείται αθεράπευτη. Μέσα στην Ορθόδοξη οικογένεια, η αγάπη και η θυσία του Χριστού εξαφανίζει την αμαρτία. Ο μανικός εραστής σώζει δωρεάν και προσφέρει τη ζωή του, το σώμα και το αίμα του στον άνθρωπο, ως απόδειξη της παράφορης αγάπης του. Έτσι κάνει τον άνθρωπο Θεό κατά χάριν, με μια σαρκική και πνευματική ένωση, δηλαδή με ερωτικό τρόπο. Με αυτή τη θεολογία εφαρμοσμένη στη σχέση του ζευγαριού, καταλαβαίνουμε ότι η σχέση τους γίνεται πανηγύρι χαράς και όλων των ευγενικών αισθημάτων. Ένα ορθόδοξο ζευγάρι λοιπόν ευτυχεί, γιατί πρώτα επιδιώκει και κατορθώνει σε ένα βαθμό να ειδεί Θεού πρόσωπο. Ύστερα το κατορθώνει μέσα στο φως του προσώπου του άλλου με την πνευματική καλονή του. Γι' αυτό και ο Θεός τους χαρίζει σαν δώρο την αποκάλυψη και της αρκικής καλονής τους. Μέσα στη χάρη αυτή της θεϊκής παρουσίας όλα γίνονται ωραία και χαροπιά, ακόμα και η τύχη και τα ταβάνια του σπιτιού τους. Μέσα στη σωστή οικογένεια ευτυχείς από αυτό που είσαι και όχι από αυτό που βρίσκεις. Και αυτό που είσαι όταν είναι χαρούμενο είναι και χαροποιό. Τελικά μια σωστή οικογένεια είναι προσομοίωση του παραδείσου. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ υλικών και πνευματικών απολαύσεων στη χριστιανική οικογένεια, γιατί και οι υλικές απολαύσεις χρωματίζονται με ένα μαγευτικό χρώμα από τις πνευματικές. Έτσι και οι σαρκικές απολαύσεις έχουν τον αυθεντικό χαρακτήρα τους μέσα σε μια αίσθηση αθωότητας και ασφάλειας. Γι' αυτό οι χριστιανοί γεύονται τις αυθεντικές γνήσιες απολαύσεις. Αυτό είναι που ονομάζει η Εκκλησία μας ευλογία, δηλαδή επιδοκιμασία του Θεού για την ευχαριστιακή και σύμφωνα με το θέλημά του απόλαυση. Μέσα στο κοσμικό φρόνημα, λέει πάντα ο Κώστας Γανωτής, και ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή με την απελευθέρωση των πάντων, ο κάθε νέος ενεργοποιεί και εκτονώνει φανταστικά τις ειδονές της ζωής. Με τη συνεχή διέγερση από ακούσματα και θεάματα, ξοδεύονται οι ορμόνες του οργανισμού, και επειδή η φαντασία από τη φύση της οικοδομεί τις τέλειες, τις ιδανικές μορφές των εμπειριών της ζωής,
Όταν έρθει η ώρα να δοκιμάσει ο άνθρωπος πραγματικά τις απολαύσεις αυτές, του φαίνονται αποκαρδιωτικά ανεπαρκείς. Γι' αυτό οι νέοι μας σήμερα, μετά την αποτυχία να γνωρίσουν τις ειδονές που φαντάστηκαν, πέφτουν στις καταχρήσεις και στις διαστροφές. Και η τελική ευχαρίστηση είναι τραγικά ανεπαρκής. Λέω τραγικά γιατί αυτό οδηγεί ύστερα στις διαστροφές και στα ναρκωτικά. Αυτό στέλνει πολλούς νέους στα ψυχιατρία. Μέσα στη χριστιανική οικογένεια ή και γενικότερα στη ζωή του κάθε ανθρώπου, το ζητούμενο είναι η Βασιλεία του Θεού και όλες οι άλλες δωρεές του Θεού δίνονται από το Θεό στο βαθμό που μας ωφελούν. Έτσι αναπαύεται η χριστιανική οικογένεια και αναπαύει κι άλλους γύρω της. Αν γυρίσετε τα διάφορα ιδρύματα, θα ειδείτε τη χριστιανική οικογένεια να είναι εκεί, επισκέπτρια ή εθελόντρια. Αν εξετάσετε τις οικογένειες που υιοθετούν ορφανά, θα διαπιστώσετε ότι οι περισσότερες είναι χριστιανικές οικογένειες. Και είναι αυτές που έχουν το λιγότερο περισσευούμενο χρόνο και τη μικρότερη οικονομική ευχέρεια. Είναι αυτές που συνήθως δεν στέλνουν τους γέροντες γονείς στα γεροκομεία και δεν εξοντώνουν τα προβληματικά στην υγεία τους παιδιά πριν να γεννηθούν. Με υπομονή και ευχαριστία σηκώνονται όλα τα βάρη. Όλη αυτή η παραδεισένια ατμόσφαιρα της οικογένειας ξεκινά, και πρέπει να το λέμε πολλές φορές αυτό γιατί είναι απίστευτο, από την κατάρχηση της δικαιοσύνης. Το κάθε μέλος της οικογένειας λατρεύεται άσχετα από κάθε αξιοκρατία και κανείς δεν προβάλλει ούτε δοκιμάζει εκεί τη δύναμή του. Και αυτό που κάνει τον αλύτρωτο άνθρωπο θύμα του παρελθόντος, με τη συντήρηση της μνήμης των αμαρτιών μας, καταργείται στο χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός μαζί με την κατάργηση της δικαιοσύνης καταργεί και τη συνέχεια του χρόνου. Ο χρόνος γίνεται μια σειρά από στιγμές που η μια δεν μεταφέρει λογαριασμούς και ενοχές της προηγούμενης. Έτσι η ζωή του χριστιανού μπορεί την κάθε στιγμή να αρχίζει από την αρχή, σαν να είναι η στιγμή που γεννήθηκε, η πρώτη στιγμή της δημιουργίας. Έτσι ξαναγεννιέται από τη στάχτη της η ζωή του ζευγαριού. Όλα αυτά και πολλά άλλα ακόμη αποτελούν το βάθος του μυστηρίου της συζυγικής σχέσης, που ήταν σχεδόν περιττό να το πω σε εσάς που όπως δείχνετε το ζείτε. Ζείτε όμως και μέσα σε έναν κόσμο που αγνοεί αυτό το μυστήριο, όπως και κάθε μυστήριο, και σας βάζει στον πειρασμό της μοναξιάς και της ουτοπίας. Στα θέματα του γάμου, ο αντίδικος του ανθρώπου χρησιμοποιεί τα έξυπνα όπλα του. Τέτοιο όπλο απροσδόκητο είναι η ηθική. Συνηθίζει τους νέους από νωρίς στη συσχέτιση της γενετήσιας ειδονής με την αμαρτία. Με αυτή την αίσθηση σκανδαλίζει την αθωότητά του και μέσα στο γάμο. Αισθάνεται ο απροειδοποίητος νέος αδικαιολόγητες ενοχές και τότε ο πειρασμός ειδοποιεί ότι μόνον ένοχη ειδονή υπάρχει. Και ζουν τα νεαρά ζευγάρια με αυτό το ηθικό παραμόρφωμα που κάνει τη συζυγική σχέση να γίνεται αισθητή σαν πορνεία. Από εδώ ξεκινούν και οι αμαρτίες των εξωσυζυγικών σχέσεων και της απόρριψης του συζύγου που φαίνεται άνοστος ή άνοστη επειδή δεν ενσαρκώνει αυτή την πορνική εικόνα. Βρισκόμαστε βέβαια σε αυτή την προχωρημένη φάση του πολιτισμού όπου κάθε απόλαυση της ζωής γίνεται δεκτή μόνο ως ανάμεικτη αμαρτία. Άλλος πειρασμός που βασανίζει τη σύγχρονη οικογένεια είναι τα οικονομικά της οικογένειας. Τρομοκρατείται το ζευγάρι από τη λογική των αριθμών, ενώ είναι μάρτυρας καθημερινά του γεγονότος ότι η οικογένεια συντηρείται θαυματουργικά. Ένας αθέατος πόλεμος γίνεται στις μέρες μας, πόλεμος που θα κρίνει το μέλλον της κοινωνίας. Τα ζευγάρια που ζουν τη ζωή της Εκκλησίας αγωνίζονται να φέρουν περισσότερα παιδιά στον κόσμο, ενώ τα κοσμικά ζευγάρια αγωνίζονται για το αντίθετο με φόβο και με τρόμο. Έτσι σε λίγα χρόνια θα εξυγιανθεί η κοινωνία. Σας εύχομαι να ζήσετε κι εσείς και τα παιδιά σας για να δείτε εκείνες τις μέρες.
Εβραϊκή Εκκλησία και ομιλήματα. Διαβάζουμε από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Κανωτή «Ας κοιτάξουμε τα παιδιά μας στα μάτια». Οικογένεια επαναστάτης κόντρα στην κρίση. Κρίση λέμε μια χρονική περίοδο μεγάλων προβλημάτων που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων. Η πρώτη κρίση ξέσπασε μέσα στον παράδεισο κιόλας, όπου ο Αδάμ άκουσε το Αδάμ που ή και εφοβήθηκε. Αυτός ο φόβος ήταν η πρώτη κρίση. Η πρωτόπλαστη ήταν ήδη η οικογένεια. Και ακολουθούν υδρότες, αγκάθια, τριβόλια, πόνη της γένας και αποστροφή της Εύας στην εξουσία του άντρα της. Τι εδίδαξε αυτή η πρώτη οικογένεια στα παιδιά της? Το ένα ήταν ο αθώος Άβελ, το άλλο ο φωνικός Κάιν. Η οικογένεια σε κορύφωση κρίσης. Προβλήματα οικονομικά, ηθικά, υπαρξιακά. Ο θάνατος παρών ήδη. Ο Κάιν είχε ακόμα την προστασία του Θεού, αλλά έπρεπε κάπου να κρύψει το τρέμουλο που τον κατήχε. Αίσθηση στένων και τρέμων. Κάπου να κρύψει τους στεναγμούς του. Και ο δε Κάιν είναι οικοδομών πόλην. Και έτσι με την πρώτη πόλη άρχισε ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι μια διαχρονική παγκόσμια κρίση. Είναι μια υποκατάσταση του παραδείσου. Ο Αδάμ εγκαταστάθηκε κατέναντι του παραδείσου, τον έβλεπε με τις πύλες του κλεισμένες και θρηνούσε. Ο Κάιν όμως είχε στρέψει τις πλάτες του στον παράδεισο και έβλεπε στο μέλλον, ένα μέλλον που ξεκινούσε από τον ίδιο και απέβλεπε στην ευτυχία του γιου του Ενόχ, που το όνομά του έδωσε ο Κάιν στην πόλη που έχτιζε. Να, έτσι γεννήθηκε ο ανθρωπισμός. Τα παιδιά μας να ευτυχήσουν. Τι άλλο καλύτερο? Και ακολούθησε μια σειρά γενεών που ονομάστηκαν άνθρωποι. Η Εύα όμως εγέννησε και άλλο γιο και είπεν: «Εξανέστησεν ο Θεός σπέρμα έτερον αντί του Άβελ». Αυτός ήταν ο Σιθ και γιος του ο Ενός, ο οποίος ήλπισον επικαλείστε το όνομα του Κυρίου του Θεού. Και από τότε οι απόγονοι του Κάιν ονομάζονται στη γένεση άνθρωποι, ενώ οι απόγονοι του Ενός ονομάζονται Υιοί του Θεού. Από τις δύο γενεαλογικές παραδόσεις κυοφορήθηκε η παγκόσμια κρίση που κατέληξε στον κατακλυσμό. Μικρή κρίση ήταν ο κατακλυσμός. Όλες οι άλλες κρίσεις που πέρασε η ανθρωπότητα δεν έφτασαν στην τραγικότητα του κατακλυσμού. Με τον κατακλυσμό αφανίστηκαν οι άνθρωποι αλλά και οι Υιοί του Θεού που έσμιγαν με τις θυγατέρες των ανθρώπων και έμεινε ο Νόε με την κυβωτό του για να συνεχίσει τη δημιουργία του κόσμου. Και αν δεν εδήλωνε ο Κύριος ότι δεν θα ξανακάνει κατακλυσμό στον κόσμο, θα είχε λόγους να κάνει πολλούς κατακλυσμούς ακόμα. Γιατί οι άνθρωποι συνέχισαν τον πολιτισμό, ξέχασαν και οι άλλοι ότι είναι Υιοί του Θεού και όλοι παραδόθηκαν στις επιθυμίες τους που έγιναν καθοριστικές δυνάμεις προς κάθε δραστηριότητα. Η κρίση βέβαια συνεχίζεται και δείχνει το απέσιο πρόσωπό της με το φόβο των αδυνάτων, τη βία των δυνατών και την κατάθλιψη όλων. Η κατάθλιψη έγινε το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολιτισμού, περισσότερο βέβαια των ισχυρών αλλά και των αδυνάτων, που ονειρεύονται και αυτοί να γίνουν ισχυροί. Κι έτσι οι άνθρωποι ζουν μέσα σε πολιτισμικό οργασμό βουτυγμένοι στην κατάθλιψη, γεμάτοι ενοχές και πεθαίνουν απαρηγόρητοι και ανυποψίαστοι για το νόημα της ζωής και του θανάτου. Αυτό είναι κρίση νοήματος της ζωής και κρίση ευτυχίας του ανθρώπου. Έτσι λόγου χάρη υψώθηκε από τον Περικλή η μεγαλοπρεπής εικόνα της Αθηναϊκής Πολιτείας, για την οποία έκρινε ο στρατηγός ότι αξίζει και επιβάλλεται να πεθαίνουν τα παλικάρια της για αυτήν. Η Αθηναϊκή Πολιτεία όμως, αφού διέτρεξε μια τροχιά τριακονταετίας με ανίκουστα εγκλήματα, κατέληξε σε μια δραματική πτώση σε όλα τα επίπεδα. Ήταν μια κρίση απαρηγόρητη, με γενική δυστυχία και ψυχική,
πνευματική αλλά και υλική. Από αυτή την κρίση δεν βγήκαν οι Αθηναίοι και οι άλλοι Έλληνες ούτε με τους θριάμβους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνεχίστηκε βαρύτερα με τους Ρωμαίους και η δοξασμένη σοφία τους έγινε μια κομψή αττική φλιαρία που την επιδοτούσαν οι Ρωμαίοι για να κοσμεί τη βαρβαρότητά τους. Και όλη αυτή η διαρκής μέσα στους αιώνες κρίση ήταν αισθητά και ουσιαστικά κρίση της οικογένειας. Αλήθεια, ποιος θα συμπονούσε τον βασανισμένο άνθρωπο της κρίσης αυτής? Οι άρχοντες, οι γείτονες, οι στρατηγοί? Κανένας από αυτούς. Μόνο η οικογένεια του καθενός, η μάνα του και οι άλλοι δικοί του τον συμπονούσαν και αυτό ήταν η μοναδική του παρηγοριά. Αλλά αυτοί οι δικοί του ήταν οι πρώτοι και οι μόνοι υπεύθυνοι να τον παιδαγωγήσουν, έτσι ώστε να μην ρίχνει στην οδύνη τα παιδιά των άλλων μανάδων. Και αυτό δεν το έκαναν. Όταν οι Αθηναίοι κατακρεουργούσαν μέσα σε ένα οικόπεδο τους χίλιους Μυτιλινέους το 428, αυτοί που το αποφάσισαν και αυτοί που το εκτέλεσαν είχαν μία οικογένεια που δεν τους δίδαξε την αγάπη και το σεβασμό στο διπλανό άνθρωπο. Δεν ήταν ένα λάθος, αλλά μία πρακτική συνηθισμένη που επαναλαμβανόταν συχνά στη Σάμο, στην Αίγινα και αλλού. Δεν υπήρχε μία μάνα μέσα στο νου του σαν την Μπούρμπενα στο έργο «Έρος Ήρος» του Παπαδιαμάντη να έρθει στο νου του γιού της του Γιώργη και να του φωνάξει στην κρίσιμη στιγμή «Τι πας να κάνεις παιδί μου». Οι Αθηναίοι που τους έσφαξαν τελικά απολογήθηκαν ότι έπρεπε να διαφυλάξουν την ιδέα της δύναμης της πόλεως. Και στους Σπαρτιάτες απολογήθηκαν πως ό,τι κάνουν υπαγορεύεται από το φόβο, τη δόξα και το συμφέρον. Και με αυτό το ήθος εμαύρισαν την ψυχή τους ανεπανόρθωτα και τη ζωή όλων των Ελλήνων. Αυτό δεν αναφέρεται ως κρίση από τους ιστορικούς. Ίσα ίσα θαυμάζεται ως χρυσούς αιώνας. Αυτή η αχαρακτήριστη και ψύχρεμη λογική που εμπνέει τους Αθηναίους προς μια τόσο απάνθρωπη συμπεριφορά δεν θα την πούμε κρίση. Μάλιστα θα την πούν η κριτική κρίση ηθικών αξιών. Δεν πιστεύω ότι η οικογένεια έχει το μυστικό της σωτηρίας του κόσμου, αλλά φρονώ ότι η οικογένεια έχει το σπλάχνο να θρηνήσει για την απώλεια των ανθρώπων, γιατί όλοι για πολλά χρόνια υπήρξαν παιδιά μέλη μιας οικογένειας. Όσοι καταχράστηκαν εξουσίες και ταμεία, όσοι διέπραξαν απάτες και δωροληψίες, όσοι καταδολιεύτηκαν το δημόσιο πλούτο και έγιναν αίτιοι της κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας, καθώς και όλες τις χώρες του κόσμου, όλοι είχαν κάποτε και πολλοί ακόμα έχουν μια μάνα, έναν πατέρα, που από την παιδική τους ηλικία έβλεπαν την τάση των παιδιών τους για την αμαρτία και δεν πόνεσαν γι' αυτό, δεν το δασκάλεψαν να γίνει καλό παιδί, δεν το λυπήθηκαν για το συφοριασμένο τέλος που θα το έβρει αναπόφευκτα. Τα παιδιά μας διδάσκονται στα σχολεία τους κυριολεκτικά τη διαφθορά. Τη διδάσκονται κυρίως από τα σχολικά βιβλία. Οι δάσκαλοι, όσοι είναι ευσεβείς, δοκιμάζονται από μια καινούργια χούντα του Υπουργείου Παιδείας. Οι οικογένειες έχουν πλήρη άγνοια και δείχνουν πλήρη αδιαφορία για την παιδεία των παιδιών τους, για το ήθος της παιδείας τους. Είναι υποδουλωμένοι στην ακράδαντη πεποίθηση ότι το μόνο πρέπον και αναγκαίο σε αυτή τη ζωή είναι η δύναμη, δύναμη κυρίως του πλούτου. Ό,τι δεν αντιστρατεύεται αυτό το ιδανικό της δύναμης είναι ανεκτό και ευπρόσδεκτο. Αν θέλει να γίνει δηλαδή η κόρη τους πορνοστάρ με μεγάλες αμοιβές, συνήθως το δέχονται ευχάριστα και με καμάρι.
Αν όμως αυτό γίνει με πολύ χαμηλή αμοιβή, τότε ντρέπονται γιατί σε αυτό καταλήγουν οι φτωχοί άνθρωποι. Για να μιλήσουμε με απόλυτη καθαρή κρίση, θα πρέπει να συστήσουμε στον κόσμο τη μετάνοια και την πίστη στο Θεό ως αντιμετώπιση της κρίσης και αυτής που περνάμε στις μέρες μας και της παγκόσμιας διαχρονικής κρίσης. Επειδή όμως ο πολλής κόσμος δεν είναι πρόθυμος να ζητήσει μια λύση αποκλειστικά εκκλησιαστική, αναζητούμε και άλλες φυσικές, θα έλεγε κανείς, ανθρωπολογικές προϋποθέσεις. Η οικογένεια που έχει φυσική και πνευματική δυναμική στη σχέση των γενεών έχει ακόμα το κύρος και το χρέος να οδηγήσει τα τέκνα στην αρετή από αγάπη προς τον κάθε άνθρωπο τούτης της γης, αλλά και από αγάπη προς τα ίδια τα τέκνα της. Ζούμε μέσα σε μια κοινωνία που κυριαρχείται από τον πόνο και την κακία. Όλοι είμαστε γεννημένοι από κάποια μάνα και κάποιον πατέρα. Υπάρχουν δηλαδή αυτοί που μας αγάπησαν, τουλάχιστον περισσότερο από άλλους ανθρώπους, σαν γέννημά τους. Στοιχειώδης ευθύνη του κάθε γονιού είναι να μην φέρει πόνο στον κόσμο το παιδί του και φυσικά να μην πονέσει το ίδιο. Σήμερα φαίνεται ότι πολλοί γονείς το έχουν χάσει το χρέος τους αυτό. Και εμείς έχουμε ως χριστιανοί περισσότερο από πολλούς άλλους τη δύναμη να φέρουμε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή. Η χριστιανική οικογένεια που έδωσε τόσους Αγίους και Μάρτυρες στη ζωή και διασώζει μέσα στην καθημερινή πρακτική της την ασκητική αγωγή τόσων αιώνων, αυτή η οικογένεια μπορεί να ανακόψει κάθε κρίση και να στήσει πολλά τέκνα της στα δεξιά του Κυρίου κατά την ημέρα της κρίσης. Ξέρουμε όλοι ότι η οικογένεια υπάρχει πριν από κάθε κρίση σε αυτόν τον κόσμο και ότι κάθε κρίση γεννήθηκε μέσα σε οικογένειες σαν αποτέλεσμα των αποτυχιών τους. Άρα δεν παρασύρει την οικογένεια στη δυστυχία καμία κρίση, αλλά τον αντίον η οικογένεια στην αποτυχία της να λειτουργήσει σύμφωνα με την ευλογία και τον νόμο του Θεού, φέρνει την κρίση, την κάθε κρίση στη ζωή. Για να αποφασίσει ένα ζευγάρι να κάνουν μια σωστή οικογένεια, πρέπει να έχουν ένα όραμα ζωής. Ένα όραμα που ενώ δεν μειώνει την οικογενειακή ευτυχία του ζευγαριού, τη βάζει σε μια τιμητική υπηρεσία της παγκόσμιας ευτυχίας μαζί με τη χαρά του Χριστού που εγκαθίσταται με τη χάρη του στο σπίτι τους. Ύστερα πρέπει η οικογένεια αυτή να αγαπήσει τη θυσία και το μαρτύριο ακόμα που πρέπει να σηκώσει με την επιλογή της. Όταν το μαρτύριο το αγαπήσει με ενθουσιασμό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή. Κι όμως δεν μπορεί εύκολα να το πει κανείς στην εποχή μας, γιατί έχει επικρατήσει μια αντίθετη φιλοσοφία ζωής και η χριστιανική οικογένεια καλείται να πολεμήσει με τα αυτονόητα της αστικής κοινωνίας. Είναι δηλαδή επαναστάτης. Η οικογένεια επαναστάτης πηγαίνει κόντρα στην κρίση γιατί ασκείται στην ολιγάρχεια και τα εισοδήματά της ασφαλίζονται από αυτή την ολιγάρχεια και από τη φιλανθρωπία όπως συνέβη με τη Φιλοθέη την Αθηναία. Αντέχει στις περιπέτειες και στις θλίψεις με το αναμένο καντήλι και τη θερμή προσευχή. Φιλοξενεί τον ίδιο το Θεό στο σπίτι της, αλλά και στα ίδια τα σώματα των μελών της. Η ανθρωπότητα και στην καλύτερη ακόμα εκδοχή της βλέπει το τέλος της ιστορίας πολύ μακρινό. Η χριστιανική οικογένεια κοινωνεί και γεύεται αυτό το τέλος σε κάθε λειτουργία. Και με αυτή τη δυναμική που είναι η τελειότερη στον κόσμο, τρέφει την ελπίδα του μέλλοντος για κάθε προκοπή.
άνθρωπος επιθυμεί τη χαρά και ο Θεός επιθυμεί να είμαστε χαρούμενοι και ένας τρόπος για να βρούμε τη χαρά είναι και το μυστήριο του γάμου, είναι η οικογένεια με όλες τις δυσκολίες και μέσα στην οποία βρισκόμαστε και εμείς με τις δικές μας μεγάλες ή μικρές ατέλειες και τα ελλείμματά μας. Αλλά όπως είπαμε, χρειάζεται προσπάθεια και ο Θεός βοηθάει έτσι ώστε η οικογένεια να φτάσει στο σκοπό της που είναι η αγιότητα και η αγιότητα δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά και φωτισμό στον άνθρωπο. Εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Θυμίζω διαβάσαμε από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γανωτή «Ας κοιτάξουμε τα παιδιά μας στα μάτια», εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Γεια και χαρά. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Μια μολυβιά χαράς. Το νέο βιβλίο του Γιώργου Μπάρλα για τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και την πείνα τους για τον Θεό. Μια μολυβιά χαράς. Η επιθυμία του Θεού, πώς αυξάνεται και η χαρά που φέρνει στην καρδιά. Γιώργος Μπάρλας, μια μολυβιά χαράς. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη 210-3637-011. Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα.